Να δούμε τώρα μια άλλη εντυπωσιακή εικόνα από ένα ουράνιο τόξο, από αυτό το σπάνιο φαινόμενο μέσα σε ένα σπήλαιο στην Ουάσιγκτον, σε ένα σπήλαιο πάγου. Το ιδιαίτερο είναι ότι υπάρχει σπήλαιο πάγου στην Ουάσιγκτον, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό λοιπόν κατεγράφει από τον Μάθιου Νίκολς, έναν φωτογράφο, ο οποίος έσπευσε να σχολιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτή η φωτογραφία είναι πραγματική και δεν είναι προϊόν εξεργασίας. Μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο προκαλείται από άλγες, φύκια δηλαδή, μαζί σε συνδυασμό με τη διάθλαση του φωτός. Και φυσικά έχει σημασία και το πάχος του πάγου που δημιουργεί όλο αυτό το εντυπωσιακό θέαμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον. Πολύ και σπάνιο. Ωραία. Και αναμεταδόθηκε και από το CNN φυσικά και να από όλα δούμε τα και το άλλο που είναι φοβερό και αυτό το φεστιβάλ El Salvador. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φεστιβάλ. Δείτε, νύχτα, μέρα. Δείτε, είναι πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Είναι μια παράδοση που ξεκίνησε πριν περίπου στο 1600, έπειτα από ένα ηφαίστειο το οποίο εξεράγει στην περιοχή. Δείτε, είναι ένας πόλεμος με φλεγόμενες σφαίρες. Κατά τη γνώμη μου, όπως θα πούν και περισσότεροι, πολύ επικίνδυνο. Ωστόσο, χιλιάδες κόσμου συγκεντρώνονται στη συγκεκριμένη περιοχή, στο El Salvador, για να συμμετάσχουν σε αυτό το παραδοσιακό φεστιβάλ. Βέβαια, βλέπετε μου πραγματικά. Θα μπορούσε εξάρια πάντω κάτι μέρε. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Νοέμβρη και... Αλλά νέοι και μεγαλύτεροι κάθε χρόνο συγκεντρώνονται εκεί, συναντώνται για να. Να κάνουν αυτό το πόλεμο με τις φλεγόμενες σφαίρες στο El Salvador. Το βάλω με τις ντομάτες είναι πιο ανώδυνο. Θα συμφωνήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.